καλοκαιρινό γλυκό της μαμάς. 150 γραμμάρια ζάχαρη, 100 ml νερό, 2 φέτες πορτοκάλι, 1 σφινάκι λικέρ πορτοκάλι. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι αδειάζουμε τη ζάχαρη και το νερό και τα βάζουμε να πάρουν βράση. Ρίχνουμε τις φέτες πορτοκαλιού και αφήνουμε να βράσουν 1-2 λεπτά. Τραβάμε από τη φωτιά, ρίχνουμε το λικέρ πορτοκάλι και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. 1 λίτρο φρεσκοστημένος χυμός πορτοκαλιού. 1 φακελάκι άνθος αραγωσίτου με γεύση βανίλια. 4 κοφτές κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Σε μία μικρή κατσαρόλα αδειάζουμε το χυμό πορτοκαλιού, προσθέτουμε τη ζάχαρη και το άνθος αραγωσίτου. Ανακατεύουμε διαρκώς σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι το μείγμα να πήξει και να έχουμε μία παχύρευστη κρέμα και αφήνουμε την κρέμα να κρυώσει ελαφρά. Σε ένα ταψί ή τσέρκι αραδιάζουμε τις φρυγανιές αφού πρώτα τις έχουμε βουτήξει για 2 δευτερόλεπτα στο σιρόπι. Φροντίζουμε να μην αφήνουμε κενά στη βάση του ταψιού. Απλώνουμε πάνω από τις φρυγανιές την κρέμα πορτοκάλι και την αφήνουμε να κρυώσει καλά. 750 ml φρέσκο γάλα, 1 φακελάκι άνθος αραγωσίτου με γεύση βανίλια, 4 κοφτές κουταλιές στη σούπα ζάχαρη. Σε μία μικρή κατσαρόλα αδειάζουμε το γάλα, ρίχνουμε το άνθος αραγωσίτου, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε να πάρει βράση μέχρι να έχουμε μια παχύρευστη κρέμα. Την αφήνουμε να κρυώσει και την απλώνουμε πάνω στο γλυκό, πάνω από την κρέμα πορτοκάλι. Αφήνουμε να κρυώσει καλά και αυτή η κρέμα. Σε ένα μπολ αδειάζουμε τη σκόνη ζελέ, ρίχνουμε το καυτό νερό και ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια προσθέτουμε και το κρύο νερό. Ανακατεύουμε και πάλι, αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει εντελώς, μέχρι αυτό να αρχίσει να πίζει. Αφού αδειάσουμε το ζελέ, αραδιάζουμε τις φέτες των φρούτων και βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 με 5 ώρες. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.